Γιώργος Κρατημένος βρίσκεται επίσης στην περιοχή. Να δούμε τι έχεις να μας μεταφέρεις εσύ, Γιώργο. Λίνα, βρισκόμαστε από την πλευρά των Θρακομακεδόνων. Έχουμε μια οπτική γωνία που φαίνεται πόσο μεγάλο καταρχήν είναι το μέτωπο της φωτιάς. Βλέπουμε ένα τεράστιο μέτωπο, έναν τεράστια αρκετά χιλιόμετρα με πυκνό καπνό και συνεχείς ρήψεις νερού από ελικόπτερα. Στο βάθος αυτή η κορυφή που βλέπετε, Λίνα, είναι μία από τις κορυφές της Πάρνηθας. Αν η φωτιά περάσει από αυτή την κορυφή, τότε κατευθύνεται προς τον Εθνικό Δρυμό και εκεί τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Για να καταλάβετε πού ακριβώς είμαστε, με τη βοήθεια του Κώστα του Χατζη Αναστασίου, στην άλλη κορυφή βρίσκεται το καζίνο. Βλέπεις πόσο κοντά είναι η φωτιά. Βλέπουμε συνεχώς ελικόπτερα Έριξον να κάνουν ρήψεις νερού, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί εδώ. Η φωτιά κατευθύνεται προς την κορυφογραμμή. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτός, να μην περάσει από την πίσω πλευρά και βρεθεί στον Εθνικό Δρυμό, και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βλέπουμε όμως συνεχώς ελικόπτερα να κάνουν ρήψεις νερού. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που δίνεται. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Εξακολουθεί να είναι ισχυρός ο άνεμος. Είναι τεράστιο το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διασπώνται και μέσα στον αστικό ιστό. Προσπαθούν να σβήσουν και τα σπίτια όπου βρισκόμασταν νωρίτερα, στην Αγία Παρασκευή, όπου υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές. Εδώ όμως, από αυτή την πλευρά, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο, Λίνα, είναι το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί. Όσο και να ρίχνουν, όσο νερό και να ρίχνουν τα εναρία μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση της φωτιάς, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και αν γυρίσει προς τα αριστερά ο συνάδελφος κάμεραμαν, μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο την έκταση της πυρκαγιάς. Πραγματικά έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός, φτάνει στην κορυφογραμμή, δυστυχώς. Οι ρήψεις από αέρος είναι συνεχείς. Επίγειες δυνάμεις φυσικά υπάρχουν, αλλά βλέπαμε νωρίτερα και στη σύνδεσή μας ότι είναι δύσβατη η περιοχή, δύσκολο να φτάσουν εκεί. Αν όμως ξεφύγει από εκεί και πέρα η πυρκαγιά, κατευθύνεται, όπως μας λες, Γιώργο, προς τον Εθνικό Δρυμό. Δεν θέλουμε ούτε καν να φανταστούμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να περιοριστεί όσο γίνεται το μέτωπο της πυρκαγιάς, αν και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και για τους πυροσβέστες και για τους εθελοντές που μάχονται με τις φλόγες.